πλαγιές του Κίσαβου τα νερά δημιουργούν καταράκτες και φαράγγια απείρου κάλους με σημαντικότερο αυτό της Καλυψούς. Εμείς θα φτάσουμε πεζοπορώντας στο μεγαλύτερο καταράκτη και η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Δύσκολα τα πράγματα, τα βλέπω. Μην πτωείστε, τα δύσκολα σε λίγο τελειώνουν. Στην αρχή είναι λίγο το μονοπάτι, είναι λίγο δύσβατο, γιατί έχει και μια κλίση πάνω από 50 μοίρες. Είναι, αλλά... ήταν πολύ ανηφόρα νομίζω, δηλαδή. Στη συνέχεια μη φοβάσαι, γίνεται πιο όμαλο. Τα δύσκολα τελειώνουν. Να σε ρωτήσω, σε τι ψωμετρο βρισκόμαστε τώρα εδώ? Είμαστε περίπου στα 600 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Και πόση ώρα κάνουμε να φτάσουμε τώρα στο... Σε ένα δεκάλεπτο περίπου θα προσεγγίσουμε το φαράγγι και θα φτάσουμε στη βάση του μεγάλου καταράκτη. Ωραία. Ένα δεκάλεπτο το αντέχω, τι λέτε? Αξίζει τον κόπο. Αξίζει. Θα αποζημιωθούμε δηλαδή. Σίγουρα. Χίλιες λέξεις. Μία από τις 6 λίμνες του Φαραγγιού, αλλά τώρα θα πάμε σε μία πιο εντυπωσιακή λίμνη. Παιδιά, τι λέτε, θα ρίξουμε καμιά βουτιά? Θα μας πέσουν τα δόντια από το κρύο. Κρύο, κρύο, ναι. Ο καταράκτης που είμαστε αυτή τη στιγμή έχει 70 μέτρα ύψος. Είμαστε στο φαράγγι της Καλυψούς, από το πιο όμορφο στην Ελλάδα. Έχει 9 καταράκτες και άλλες τόσες λίμνες. Εδώ κάποιος, αφού απευθυνθεί σε γραφεία υπαίθριων δραστηριοτήτων, μπορεί να κάνει κάνιονινγκ. Δηλαδή το κάνιονινγκ είναι πεζοπορία, καταρρίχηση μέσα από τους καταράκτες με σχοινιά και κολύμπι. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει και μου φαίνεται ότι μετά το τέλος μιας κουραστικής εβδομάδας από δουλειά και δεν ξέρω εγώ τι, μου φαίνεται ότι τα ξεχνάω τα πάντα και τα αφήνω όλα πίσω. Και αν συνδυάσει έτσι λίγο τη γυμναστική, μια έτσι ολιγόρη διαμονή, πιστεύω ότι θα γυρίσω πίσω και θα γυρίσω άλλος άνθρωπος. Να έρθει εδώ στο φαράγγι? Όχι, δυστυχώς. Πώς φαίνεται? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα το πώς ανεβαίνεις, να μην γλιστρήσεις, να μην χτυπήσεις, αλλά στο τέλος σου αφήνει
ένα ευχάριστο συνέστημα. Περνάς μια γλυκιά περιπέτεια, ας το πούμε έτσι. Είχαμε και σωστές οδηγίες, έτσι. Κράτημα από κλαδιά και σωστά βήματα. Σωστά. Όντως είναι μια γλυκιά περιπέτεια και οι δραστηριότητες της περιπέτειας μπορεί να φαίνονται δύσκολες και παράτολμες. Όμως με το σωστό εξοπλισμό και με έμπειρους οδηγούς χαρακτηρίζονται ως απλοί περίπατοι. Απολαύστε λοιπόν έναν απλό περίπατο στον Καταράκτη. Καλαμάτα, κερδίς με το καλό, φέρμανο μαντίλι και λίγο χρυσό υγρό.